πρόεδρος. Αντιπρόεδρος. Ποτέ. Ποτέ. Του χρόνου. Ποτέ. Αλλά τρώει ξύλο σε κάθε συμβούλιο. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι έχει ήδη στείλει υποψηφιότητα στο mail του συλλόγου. Εγώ έχω πάρει πολύ καλό δικηγόρο, τον Βλαδίμηρο Σαρμαζανίδη. Εδώ είναι αυτό. Δηλαδή, τον εβάζω κατευθείαν. Λοιπόν, πρόεδρος Δίκας. ADF ήρθε. Έπαιξε. Μπράβο σου, έπαιξες πάρα πολύ καλά. Έχασες ακόμη μια φορά τον Δημήτρη Λιβαδίτη. Έχασες ακόμα καλύτερα. Πώς φαίνεται. Πολύ ωραία. Το μόνο που αισθάνομαι άσχημα είναι που δεν κατάφερα να είμαι και τις τρεις μέρες να παίζω, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ξαναείδα άτομα, ειδικά από Ρουμανία, Κύπρο, και αυτά που βλέπουμε συνέχεια στο Ρουμά, όταν πάμε έξω, και Ρουμανίες, και Μάλτες, Ισπανίες, παντού. Πάνε παντού τα παιδιά. Πάνε παντού. Και κάθε φορά περνάμε το ίδιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν το κέρδισες τώρα, πότε? Τον έχω κερδίσει πολλές φορές. Δεν μου κάνει εντύπωση. Α, γι' αυτό! Γι' αυτό! Γι' αυτό του σουτώδινε, δεν το έπαιρνε, σουτώδινε, δεν το έπαιρνε. Μετά λέει κάτι το σταυρό, μου είστε λίγο λιάκι. Δεν μέτρησε καλά, μια κλειδί το 4, μια κλειδί το 3. Ούτε εγώ τα είχα τα μόνο. Εγώ και εσύ. Και σίγουρα σκέφτομαι, γιατί λέω δεν έχω δίπλα 3. Τελείωσε. Το έστρωσα. Εντάξει, ήταν ωραίο παιχνίδι. Στα μισά τουλάχιστον μετά ήταν λίγο περίεργο. Αλλά εντάξει, όλα από μένα. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Και να πω και την διοργάνωση που το φοβόμουν, έτσι το είχα πει, πως θα κυλάει πολύ ok, οι ώρες είναι ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους παίκτες, να ξέρουν τι ώρες παίζουν, πώς και γιατί. Θα έπρεπε μόνο να υπάρχει παραπάνω ο κόσμος. Δηλαδή, ενώ από εμάς, από την Αττική, από την Αθήνα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε 70 ενεργούς παίκτες στον Ευλεκανοπέδιο που παίζουν ατομικά, συστηματικά, δεν λέω τώρα γενικά. 70 που ακολουθούν ατομικά το ένα το άλλο και να έχουν έρθει εδώ πέρα μόνο οι 30. Δηλαδή, οι άλλοι 40 που είναι. Όλοι είχαν δουλειές, δεν το καταλαβαίνω. Είχαμε περίπου την πρώτη μέρα είχαμε 84 νομίζω άτομα, την δεύτερη μέρα είχαμε 79 και σήμερα είχαμε 67. Κάποιοι δεν ήρθαν σήμερα, ήταν λίγο παραπάνω, κάποιοι δεν ήρθαν από τους 67 μάλλον. Η αλήθεια είναι ρωτήθηκα χθες το βράδυ από παίκτες απλούς που δεν έχουν ούτε σχέση. Ναι. Δηλαδή ρωτήθηκα έτσι απλά γιατί πιστεύεις ας πούμε στη Θεσσαλονίκη ας πούμε. Πιστεύω ότι είναι συμμετοχή του απλού. Δηλαδή εμείς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη πάμε 60 άτομα. Ναι, ενώ Αθήνα εδώ δεν είχαμε. Είχαμε λίγη συμμετοχή από τους αυτούς. Όμως εγώ, αν με ρωτήσεις, ήταν κάτι που το είχα προβλέψει. Πίστευα ότι θα άλλαζε λίγο, αλλά είχα προβλέψει και το είχα πει ότι η συμμετοχή από Αθήνα θα έχουμε μικρή, γιατί είναι ένα μαγαζί το οποίο παίζουν συνέχεια. Το ξέρουν ότι δεν είναι κάτι καινούργιο για αυτούς, δεν είναι εκδρομή να φύγουν να πάνε κάπου. Έτσι, το περίμενα. Δηλαδή, Okay. Όχι το θέμα είναι να περάσει καλά ο κόσμος που θα έρθει. Αυτό. Εγώ μέχρι στιγμής πάντως έχω δει έτσι παλιές φάτσες, χαιρετηθήκαμε. Παλιές φάτσες, παλιό φάτσες. Και τα δύο. Δηλαδή είχε καιρό να δω αρκετούς. Προσωπικά πάντα περνάω πολύ καλά γιατί όταν παίζουμε και βλέπεις ότι έρχονται και σε κοιτάζουν, σε υποστηρίζουν, ξέρω εγώ και τα λοιπά, όταν έτσι και μετά καθόμαστε έξω, πίνουμε τα ποτά μας και λέμε πολύ ωραία φάση, πολύ ωραία φάση, εγώ το πολύ ωραία φάση. Πρόεδρε, ήτανε λες μια ξανά αρχή για ένα τέτοιο πράγμα στην Αθήνα. Γιατί έχει ξαναγίνει στο παρελθόν πολύ καλύτερα, πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο πετυχημένο. Αλλά ήταν μια αρχή να ξαναγίνουν τέτοια πράγματα στην Αθήνα. Σίγουρα μπορούν να γίνουν. Έχουμε τον κόσμο να τα κάνουμε και κόσμο εκτός Αθηνών, που γνωριζόμαστε πολύ κόσμο και εκτός Αθηνών. Γι' αυτό λέω μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν από τους 70 που παίζουν από μικρά διευθυντική εθνική ομάδα να έχουν έρθει μισή σήμερα. Δεν το καταλαβαίνω. Έχουν έρθει παίκτες από την Κύπρο, από την Αγγλία, από την Ρουμανία, από ποιο νησί από την Σύρο. Ναι, δηλαδή το έμαθα σήμερα, δεν το ήξερα. Έχουν έρθει από την Κρήτη και δεν έχω έρθει εγώ που μένω Αργυρούπολη.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, δηλαδή μου είναι. Κάποιοι ήμουν στα διπλά βέβαια και λόγω χρόνου, όπως ο Λαγκόπουλος, που είχα και αυτόν πολύ καιρό να το δω. Ενώ απέξει, ήρθε το χρόνο, σαν να το γνωρίσει ποτέ. Πάρα πολύ καιρό. Ωραίο, καλό παιδί. Και εντάξει, λόγω υποχρεώσεων δεν. Αλλά ήρθε στα διπλά ρε παιδί. Μαζί με τον Σμόνια πήγαν και καλά. Και πήγαν και καλά. Μάλλον να του διαλύσουν όλα. Αλλά ναι, όλοι οι άλλοι μου κάνουν. Δηλαδή, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή 20 άτομα που του βλέπουμε κάθε μέρα σε όλα τα υπόλοιπα κλπ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά πιστεύω θα είναι ακόμα καλύτερα. Καλά, δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, πρώτο. Ο Νίκας, πέρα από τώρα το χαβαλέ, όλοι ξέρουμε ότι είμαστε φίλοι, είμαστε πολύ κοντά. Συνεννόμαστε πολύ. Θέλω να το πω δημόσια αυτό, γιατί όλοι ακούτε, ξέρω εγώ, λέω πω ο Νίκας, πω αυτά. Συνεννόμαστε πάρα πολύ καλά. Πάντα το λέω λειτουργικό. Το λειτουργικό. Μερικοί νομίζουν ότι είναι κάτι και καλά. Μα δεν θα πω κάτι κακό, να πω κάτι και καλά. Για να... Όχι. Δεν το λέω αυτό το πράγμα εύκολα και όταν το λέω, εννοώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι με προτερήματα, υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι που δεν είναι λειτουργικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ικανότητες και δεν είναι λειτουργικοί. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις μαζί τους και δεν τους μπορώ. Όταν λέω ο Νίκας είναι πολύ λειτουργικός, λέω κάτι πάρα πολύ καλό για μένα. Εγώ θέλω να σε καταλάβεις ότι είμαστε πολύ φίλοι, είμαστε πολύ κοντά και τον στηρίζω και πιστεύω σε αυτό. Επικοινωνούμε για μένα. Αυτό με βρίζει. Αυτό είναι τώρα. Επικοινωνούμε, αυτό με βρίζει. Εγώ σε βρίζω, εντάξει, ευχαριστώ. Τώρα σαν αντιπρόεδρο σε τρεις εβδομάδες. Δεν υπάρχει καμία. Θα πες.